Κατερίνα Χριστοφυλλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Πορτογαλία δεν εγκατέλειψε ποτέ τον πρωτογενή της τομέα, ωστόσο μέσα στην κρίση έστρεψε το ενδιαφέρον της στον αγροτικό τομέα, δίνοντας κίνητρα σε νέους ανθρώπους να μπουν στην παραγωγή. Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τους Πορτογάλους αγρότες από τους υπόλοιπους, ακόμα και από τους Έλληνες, είναι η εξωστρέφειά τους και η έμφαση που δίνουν στα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία θέλουν και να εξάγουν. Για να το πετύχουν λοιπόν αυτό, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων, προσπαθώντας να τους δώσουν χαρακτήρα και προσωπικότητα για να γίνουν πιο ελκυστικά στις ξένες αγορές. Παράλληλα, προκειμένου να μειώσουν τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το οικονομικό κόστος της παραγωγής, είναι ιδιαίτερως ανοιχτή, όπως θα δούμε, και στην καινοτομία. Το εξαιρετικό κρασί που παράγεται στους λόφους της Γκαλέγκα ντι Μαρσεάνα, στο Ινωπείο Πίντο, είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης και αποτελεί μια αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση, γιατί σε αυτό το Ινωπείο εργάζονται μόνο γυναίκες. Ο πατέρας της οικογένειας αγόρασε το κτήμα που περιλαμβάνει Ινωπείο και σπίτι και έχει παράδοση 2 αιώνων στο καλό κρασί και το ανέθεσε στις 2 κόρες του. Η μία εγκατέλειψε τη δουλειά της ως οικονομολόγος και η άλλη ως αρχιτέκτονας, προκειμένου να γίνουν αγρότησες και να φτιάξουν μοναδικά οικολογικά κρασιά από 26 διαφορετικές ποικιλίες αμπελιού. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθε εδώ. Η γη, ο αμπελώνας. Ερωτεύτηκα τα αμπέλια, τους ανθρώπους, όλη τη διαδικασία. Ο αμπελώνας μας είναι σε μετάβαση προκειμένου να γίνει βιολογικός. Στην καλλιέργεια χρησιμοποιούμε ελάχιστα φυτοφάρμακα, τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον, ενώ μέσα στο Ινωπείο η ζύμωση γίνεται φυσικά, χωρίς καθόλου πρόσθετα. Η οικογένεια εξάγει κρασιά σε 16 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης και η παραγωγή σήμερα φτάνει τα 150.000 μπουκάλια το χρόνο. Από ψηλά το θερμοκήπιο των 150 στρεμμάτων μοιάζει σαν μια ολόκληρη πολιτεία. Οι ντομάτες είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τους Πορτογάλους αγρότες και γι' αυτό δημιούργησαν αυτό το τελευταίας τεχνολογίας θερμοκήπιο με υδροπονικές καλλιέργειες που παράγει προϊόντα με τη σφραγίδα της ποιότητας. Για να εντατικοποιήσουν την παραγωγή, συνεργάστηκαν με την Εταιρεία Φυσικού Αερίου της Αλγερίας και εγκατέστησαν ένα σταθμό συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας. Το ρεύμα που παράγεται κατευθύνεται στο δίκτυο και αποζημιώνονται γι' αυτό, ενώ από τη θερμότητα που περισσεύει θερμαίνουν δωρεάν τα θερμοκήπια. Η συμπαραγωγή ενέργειας και ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να καλλιεργούν ντομάτες και οπωρκεπευτικά όλο το χρόνο και να την εξάγουν σε τρίτες χώρες. Ανάμεσα στις χώρες που εξάγονται τα προϊόντα τους είναι και η μεγάλη ανταγωνίστρια χώρα, η Ισπανία. Η καινοτομία όμως δεν σταματά εδώ, καθώς οι αγρότες εκμεταλλεύονται ακόμη και το διοξείδιο του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή και το διοχετεύουν με ένα σύστημα ειδικών σωληνώσεων απευθείας στο φυτό, διευκολύνοντας έτσι τη φωτοσύνθεση. Με αυτές τις καινοτομίες κατέστη δυνατόν να παράγουμε περισσότερο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Με τον παραδοσιακό τρόπο βγάζαμε 15 κιλά ντομάτες ανά μέτρο, ενώ τώρα μπορούμε και παράγουμε 30 κιλά, δηλαδή 50% περισσότερο. Ο στόχος μας είναι στα επόμενα χρόνια να φτάσουμε τα 50 κιλά ανά μέτρο. Το μότο των Πορτογάλων είναι να παράγουμε περισσότερο χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα καταφέρνουν, χρησιμοποιώντας σωστά τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής και βάζοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία τους. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε ο μέσος αγρότης πλέον στην Πορτογαλία να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση στο χωράφι του μέσω του κινητού του τηλεφώνου, ακόμη και να θέτει σε λειτουργία το σύστημα άρδευσης πατώντας μερικά πλήκτρα.